Καλησπέρα σας. Είμαι στον Άριο Πάγο. Η ώρα είναι 5:35. Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακήρυξης των βουλευτών. Το υπόμνημα που κάναμε χτες αποδείχθηκε βάσιμο. Ήδη έχει γίνει δεκτό ότι η έδρα επικρατείας που έμενε αδιάθετη λόγω της μη κατάθεσης ψηφοδελτίου επικρατείας από τους Σπαρτιάτες. Αυτή η έδρα επικρατείας που εμφανιζόταν να έχει κατανεμηθεί στη Νέα Δημοκρατία πηγαίνει στην Πλεύση Ελευθερίας. Επομένως, η Πλεύση Ελευθερίας θα έχει βουλευτή επικρατείας, τον Αλέξανδρο Καζαμία, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το αποτέλεσμα. Όμως, φαίνεται ότι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μας αφαιρέσουν μία από τις υπόλοιπες έδρες μας και συγκεκριμένα την έδρα της Β' Πειραιός. Αυτή η αφαίρεση της έδρας που είχε ανακοινωθεί δεν είναι νόμιμη, είναι απολύτως παράνομη, είναι μη στοιχειοθετημένη και για το λόγο αυτό θα αγορεύσω σε λίγο ενώπιον του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου που είναι και το αρμόδιο για την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων. Είναι ζήτημα νομιμότητας, δημοκρατίας, δικαιοσύνης, η Πλεύση Ελευθερίας να λάβει όλες τις έδρες που τις αναλογούν, 8 συν 1, 9 έδρες. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι δικαιούμαστε 9 βουλευτές και ως 9 βουλευτές θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Θα γίνει τώρα η διαδικασία, ελπίζω σε λίγο, διότι από το πρωί αναμένεται η ταυτοποίηση αποτελεσμάτων και η εναρμόνιση αριθμών, κάτι που ήδη μας προβληματίζει. Και εάν δεν τελεσφορήσει, εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε διαδικασία και κάθε ένομο δικαίωμά μας μέχρι να μας κατοχυρωθεί και κατανεμηθεί κάθε έδρα που δικαιούται η Πλεύση Ελευθερίας. Όπως έχουμε μάθει να κάνουμε, γιατί αυτές οι έδρες δεν ανήκουν στην Πλεύση Ελευθερίας, ανήκουν στους πολίτες που μας εμπιστεύθηκαν και μας ψήφισαν, στους πολίτες που θέλουν την Πλεύση Ελευθερίας μέσα στη Βουλή. Θα σας ενημερώσω σε λίγο.